Γεια χαρά μας το ρε! Γεια χαρά μας το ρε! Σας έχουμε και κάνει κολοτούμπες, έτσι. Έχετε άλλο σκηνικό, έχουμε βασικά. Είναι, έχει πάρα πολύ ζεστή. Σιγά, έχει βράσει αυτός. Ναι, έχω πεθάνει. Ήρθα Νίκο σήμερα να γράψω. Του λέω Νίκο, δεν έχω διάθεση για τίποτα. Να στήσω μια κάμερα εδώ να γράψουμε. Μου λέει, όχι ρε μαλέκα, πάμε να γράψουμε. Εντάξει, όχι, λέω, μέσα στήσω... πιστεύω θα ναι. Βλέπατε την αυτοκτονία μας. Δηλαδή, θα παίζει να... Στήσαμε το μεταξύ την κάμερα, μετά λέμε να στήσουμε και ένα δεύτερο να γράφουμε. Όπου μας βλέπετε εκεί, υποθέτω μας βλέπετε, θα δείξει. Και στήσαμε και φώτα μετά στο τέλος και λέω, γάμισε τα. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα. Είπα λίγο τον Νίκο να τον ζωρίσω. Και μιας και τώρα με την Μπέμπα παίρνουμε πολλά φαγητά. Βασικά γάλα πίνει ακόμα, δεν πίνει τα υπόλοιπα. Είπαμε όμως να δοκιμάσουμε τι θα φάει σε λίγο καιρό. Καταρχήν, μην ψαρώνετε, δεν πήραμε τόσα πολλά. Αυτά είναι την Μπέμπα, είπαμε. Τα πολλά είναι άδεια, εδώ έχουμε πολύ πράγμα. Και πρώτα θα δοκιμάσουμε το γάλα της, να δούμε τι πίνει τα μωρά μας. Μετά θα δοκιμάσουμε, αυτό στο για το τέλος, θα δοκιμάσουμε δύο ζωμούς που έχω εδώ πέρα, λαχανικά με μοσχάρι και. Ρύζι με λαχανικά και κοτόπουλο. Μια ιδιαίτερη κοτόπουλο, το παρόντο. Και από τα δύο και από τα δύο θα δοκιμάσουμε. Ναι. Ναι. Και στο τέλος για τέτοιο επιδόρπιο γάλακτος με μπισκότο. Αυτό είναι σαν γιαούρτι, θες είπα. Κρέμα. Κρέμα θα είναι. Ξέρω εγώ, κάτι θα είναι. Για γερά οστά. Αυτό. Πού να ξέρω, μαλάκα. Έχω φάει, νομίζεις. Έχουμε τα νερά μας εδώ. Πάρε Νίκο το νερά έξω. Να πετάξω λίγο αυτά εδώ πέρα τα τέτοια. Ναι, κατεβάζουμε αυτά εδώ. Ο Νίκος θα κάνει ένα άλμα εκεί να φέρει το βραστήρα καταρχήν γιατί έβαλα ζεστό νερό. Ας σας ετοιμάσω εγώ που έχω μάθει. Έλα, εσύ που είσαι πατέρα. Για κάθε 30 ml ναι. Πάει μία μεζούρα. Για δούμε τι πίνει μικρή. Έχω ζεστάνει νερό εδώ. Μην το δοκιμάσετε σπίτι. Καίει λίγο βασικά. Εν τω μεταξύ. Έχω πάρει μια διαδοδιά, βρωμάει. Βρωμάει. Το λέμε, βρωμάει. Δεν ξέρω τι δίνουν στα παιδιά ρε που στα βρέφει, δεν ξέρω. Τι σκατά δίνουν στα μωρά να πούμε. Γενικά έχουμε γίνει, ναι, τα έχουμε κάνει, τα έχουμε κάνει. Εμείς θα φάμε μια κουτάλια. Μα λέγα σαν αυτό, σαν αυτούς που τις σκόνες που βάζουν και φουσκώνουν. Η τέτοιοι, με σκολάντερα. Πρωτεΐνη. Δεν το πιούμε όλο. Μην περιμένετε. Εγώ θα ξεράσω μόνο που μυρίζω. Πω πω μαλάκα δεν είναι. Μαλάκες, τι πίνει τα μωρά. Είχα ωραίο φαγητό να πούμε. Βασικά έχω και το νερό, λοιπόν. Οπότε πάμε μια γουλίτσα. Πόσο. Πάμε με το 3. Πω πω κάτσε λίγο, έλα φορμάκι. Εγώ θα κρατήσω. Κάτσε να κάνω λίγο ψυχολογία. Θα κρατήσω λίγο ανάσα. Δεν ξέρω αν το πλάνο βασικά μα βλέπει ή δεν μα βλέπει. Θα δείξω. Α κρατήσει ανάσα και πιες λίγο. Ένα. Μην ξεράς και τα κάνεις εδώ πουτάνα στο χαλί. Ένα, δύο, τρία. Πω πω το καημένο εδώ το μωρό. Πω πω είναι αηδία. Πω μάλα. Και πως το αρέσει αυτό ρε. Θα πεις, δεν έχει δοκιμάσει άλλο γι' αυτό. Μαλάκα. Έλα, έλα. Προστακίνη, μην πας προστακίνη, θα φύγεις από το πλάνο. Δεν ξέρω, μπορώ να φύγω και να το κλείστο. Μαλάκες, ειλικρινά είναι η ίδια. Σας κάντε ένα challenge στον εαυτό σας. Πώς το πάρει και πώς το πήγε αυτό. Μάλλον δεν έχει άλλη γεύση το μωρό. Δεν έχει δοκιμάσει κάτι άλλο. Δηλαδή όταν το θυλάζει και η μητέρα το μωρό, τέτοια γεύση κατά. Όχι, εκεί μπορώ να πω επειδή κατά λάθος μια μέρα δοκίμασα. Τρικοκάλα. Πες το, είναι πιο γλυκό. Τέλος πάντων. Κοτόπουλο ή μοσχάρι πρώτα. Ό,τι είναι την αηδία που με έρχεται πιο πολύ το μοσχάρι. Δεν νομίζω παιδιά, και εγώ είμαι λίγο σιχασιάρης, δεν τρώω εύκολα. Καλά αυτός δεν τρώει και τίποτα, άφηστο. αυτό ναι, θα βρωμάει, εντάξει, είναι... Holy shit. Εντάξει, λέω να το κλείσουμε το καπάκι τώρα. Μυρίσαμε το ίδιο. Έλα, πάρε, άντε τώρα, ό,τι γίνει. Λίγο, όχι πολύ. Αυτό είναι, είπαμε, κοτόπουλο με λαχανικά. Μοσχάρι με λαχανικά. Πήρε και πολύ ρε μαλακά. Δεν παίρνω τόσο, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρω τόσο εγώ. Μαλάκα, χαζώσαι. Εντάξει, έχει μυρωδιά μοσχάρι, δεν ναι, είναι μοσχάρι με λαχανικά. Ένα. Όχι, είναι πολύ αυτό. Με σύντροφοι μοσχάρι πολύ, μόνο σε διχτή, μόνο σε χάπουγια. Ένα. Δύο. Τρία.
παιδιά, δεν ξέρω, τα βρέφη πραγματικά. Τα καημένα τα μωρά. Τι φάση λες τη λέρε μαλάκα. Αρχίζουμε, ποια δες τη λέρε, τη λέφτε. Ας φάμε, ας ανοίξουμε επιδόρπιο για ορκιού μαλάκες. Το ρίσι θα το σπούτω. Ας φάμε μια επιδόρπιο. Όχι, 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 καρδιολάκι. Όχι, καρδιολάκι. Δεν μπορώ. Όχι, καρδιολάκι. Θα πεθάνω. Θα φας και από αυτό γιατί και εμένα έτσι με κάνεις. Όχι, καρδιολάκι. Με έχει μείνει η μαλάκα το μοσχάρι και το τέτοιο. Έλα, όσο κάνεις γρήγορα για να πάμε το μπισκότο. Φαντάζε να είναι και αυτό idea. Μαλάκι δεν γίνεται. Δεν, δεν, αυτό ποιο είναι ρουλό ρε μαλάκα, δεν ξέρω, έβρασε. Βασικά, τα έχω δύο μέρες και τα έχω έξω, έξω διατηρούνται. Πάμε για σαλμονέλα μαλάκα, κανόνισε. Καλή βάση. Κάνας πάρει καμιά σαλμονέλα, μα αυτό σε λέω, το έχει δύο μέρες έξω να πούμε. Τρία, δύο, ένα. Και ανήσω μαλάκα. Καλά πάρα. Πρέπει κάτι φυστήκια. Και ανήσω. Με τις μαλακίες και τις ιδέες σου. Μαλάκι δεν τρώγεται. Τι δίνεις τα μωρά ρε μαλάκα. Τι σκάτα τα δίνουν τα μωρά. Ειλικρινά δεν τρώγεται. Όχι, 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 όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το δικό μου το παιδί θα τρώει απ' έξω μπιφτέκια και γκούντις και από αυτά. Πού πω μαλάκα. Όχι. No. Όχι λίγο γεύση υγιεινή. Τι λαθράφινη. Λοιπόν, θα πάμε τώρα τι κρέμε. Εντάξει παιδιά, ναι, τα μωρά, εντάξει. Γι' αυτό τα δίνουν τα μωρά. Και έχει σου ξυρίσκει και τα φτύνουν. Ναι ρε φίλοι, να βλέπουν τη σοκολάτα και αρχίζουν και πηγαίνουν έτσι. Λοιπόν, υπόσχομαι κι άλλο ένα με φρουτόκρεμες. Α, φρουτόκρεμες τρώγονται. Να τους δοκιμάσουμε. Βρωμάει. Σα τσιριλίνη, βασικά. Όχι, εντάξει, η γεύση είναι καλή. Αυτό είναι επιδόρπιο. Όχι, γεύση, η μυρωδιά του. Επιδόρπιο γάλακτο με μπισκότο. Η μυρωδιά του, ναι. Είναι όμω μπεζ. Είναι το μπισκότο. Δεν ξέρω αν βοηθάει περισσότερο αυτή η κατάσταση εδώ. Όντω, ωραία μυρωδιά. Α δοκιμάσουμε τώρα με τα κοτόπουλα με αυτά πάνω κάτω να σκουπίσω. Δεν μπορώ, μαλάκα. Ξεκινάω. Ναι, φίλε. Κρεμούλα κλασική και έχουν το μπισκότο. Ναι, ανθρώπινα πράγματα, ρε φίλε. Αυτό είναι ανθρώπινο. Ναι, τέτοιο δώσουμε να φάω όλη μέρα. Για γερά οστά. Λίγο. Ούτε ζάχαρη ούτε τίποτα όμως. Σε λίγο άθλιο. Λίγο και εγώ. Ντάξει, τι λέει σου. Μπισκότο με 85% γάλα. Ναι. Και γερά οστά. Μαγνήσιο ασβέστιο. Ψευδάργυρο. Λοιπόν, παιδιά, ειλικρινά δεν μπορούμε να φάμε παραπάνω. Από 6 μηνών και πάνω, τον άλλο μήνα δηλαδή η μπέμπα μας λογικά θα τρώει αυτά. Δεν ξέρω, αυτά τρώνε ή τους δίνεις τα δικά σου. Τα κάνεις ό,τι θες. Γεια. Μένει μάλλον στον αδερφό μου, τον έφτιαχνε μόνος, παιδί μου. Έφτιαχνε μοσχάρι, ξέρω εγώ και τέτοια, τα άλλα. Τα έκανε έτσι, πάλι η ίδια ιδέα δηλαδή. Με πατάτα το ψιλοάρδε και το έδινε, αλλά όχι, δεν είχε ρε φιλέ. Μην κάνετε τέτοιο κακό στο παιδί σας, δεν ξέρω. Θα υποφέρει. Δώσ' μου όμως χάρη και μπριζόλα καλύτερα. Ναι, δεν τρώγονται, δεν θα μπορούσα να το φάω. Αυτό είναι σε κρέμα ρε φίλε, γιατί δεν μπορεί να το φάει. Δεν μπορεί να δαγκάσει το μωρό τώρα. Δεν θα μπορούσα να το φάω. Δεν ξέρω αν θα πεινούσα. Μπορείς να τη δράσεις σε αυτή την ηλικία, 5-6 μηνών, ούτε τα έλες. Εκτός κι αν πήγαν στο Survivor και λέγανε το έπαθλο σήμερα είναι μορδιακές τροφές από την Εστλέ. Κοιτάξτε και μετά. Και πάλι αφήνω δεν ξέρω αν θα γίνει. Δεν. Δεν ξέρω. Δεν. Λοιπόν, αυτό ήταν το τεστ μας στις μορδιακές τροφές. Ο Νίκος το αποτελείωσε. Να φύγει αυτή λίγο η μαλακίλα από εδώ πέρα, αυτή η μοσχαρίλα. Και αυτό ήταν η ιδέα και το γάλα. Το γάλα ήταν άστο. Γράμματα. Μαλάκα έχω σβέστη, πως βεστώσαμε, σε φέρνω λίγο που δεις το μόνο καλύτερο. Προσέξτε, αυτό είναι το γάλα το πρό που ήπια, μην το φυσιολογικό, φυσιολογικό γάλα σε σκόνη. Κάποια στιγμή, επειδή κάποια παιδιά αποκτάνε αλλεργία, τους δίνουν το υποαλλεργικό το οποίο έχει δύο φορές χειρότερη μυρωδιά. Γιατί το έχω δοκιμάσει, το έχω μυρίσει, ας πούμε και εκείνο, ήταν δύο φορές χειρότερη. Αν το έχω μυρίσει κι εγώ, είναι, ναι, είναι βρωμερό. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Εκείνο είναι και το μωρού τα τέτοια είναι. Ό,τι να είναι. Για χειροβοβίδες μιλάμε. Δεσμευόμαστε, είπαμε για άλλο ένα επεισόδιο με φρουτόκρεμες να δούμε τι σκάτα τα δίνουν και εκεί τα μωρά. Φρούτα και λαχανικά.
όχι κρέατα και μαλακίες. Πιστεύω ότι θα είναι πιο καλές γεύσεις. Ελπίζω. Γιατί σήμερα λίγο φθηνά την κλείτωσε το χαλί από εδώ πέρα. Από κάτω σας έχω όλα μέσα στα social media. Φουμπού, YouTube που είστε στο YouTube, κάντε ένα subscribe. Κάντε ένα subscribe αν σας άρεσε. Twitch. Άρεσε. Κάτι και κάνα στο Facebook, βλέπετε. Μέσα από τη σελίδα. Πατάτε like, κάντε και ένα share. Κάντε και ένα share, να το δουν και οι φίλοι σας. Πάτε like, πάτε ένα share. YouTube, κοινοποίηση. Twitch, Twitter, Instagram. Τι άλλο θες. Τι άλλο θες. Πατήστε like, dislike, share, dishare, subscribe. Γράψτε από κάτω. Έχουμε το standard που μας γράφουν από κάτω. Αυτό. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Άμα σταματήσει ο Νίκος το μονόλογο του, θα τα πούμε την επόμενη φορά. Τους λέμε κάνει μονόλογο. Εσύ κάνεις μονόλογο. Αποχαιρετούμε. Αντίο.